Ο νέος δήμαρχος της κατεχόμενης Κερίνιας, ο κύριος Γλάφκος Καριόλου. Κύριε Καριόλου, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Χωριανέ, και εύχομαι όλοι οι Κερινιώτες να ακούσουν τα συγχαρητήρια σας, γιατί είναι αυτοί που πρέπει να τα πάρουν. Βεβαίως, οι Κερινιώτες, ναι, ακριβώς πρέπει να πάρουν τα συγχαρητήρια από την άποψη ότι πήγαν ενάντια στους κομματικούς σχηματισμούς και εξέφρασαν την άποψή τους, δείχνοντας ότι μπορούμε να ξεφύγουμε και από τα στενά κομματικά στεγανά. Θα το σχολιάσω συνέχεια αυτό. Σίγουρα. Να κάνω συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καριόλου. Αρχίσαμε να λέμε προηγουμένως ότι η δική σας εκλογή στέλνει κάποια μηνύματα ευρύτερα προς τα κόμματα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι, ουσιαστικά το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι Κερινιώτες είναι ότι πρέπει να θυμηθούν ξανά ότι υπάρχει η Κερίνια. Η στάση που έχει τηρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι επίκως απαράδεκτη όσο αφορά την Κερίνια. Ακόμα και σήμερα μια εφημερίδα δεν είχε καν την Κερίνια στο χάρτη. Όλα αυτά πρέπει να ξεχαστούν και να επανέλθουμε στη σοβαρότητα και να αντιμετωπίσουμε το θέμα όπως έχει. Δηλαδή η Κερίνια, η Αμόχωστος, η Μόρφου υπάρχουν και θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Όσο αφορά το πρόγραμμα που είχατε ρωτήσει προηγουμένως, πρέπει στις επόμενες 48 ώρες να ετοιμαστεί μια αντίδραση, μια απάντηση όσον αφορά την κακοδικία της Δημόπουλος του ΕΔΑΔ. Γιατί όπως αντιλαμβάνονται πολλοί, στις 21 του Δεκέμβρη υποτίθεται λίγη ή ούτω καλούμενη προθεσμία που πρέπει κάποιος να πάει σε μια ψευδοεπιτροπή την οποία έχει αποφασίσει το ΕΔΑΔ όσο αφορά τις περιουσίες των Κερινιωτών. Οι Κερινιώτες ζητούν να έχουν όλα τους τα δικαιώματα, ιδιαίτερα το περιουσιακό, ανεξαρτήτως εάν το επιδιώκουν ή όχι ή οποιοδήποτε. Επομένως, αυτά είναι μέσα στις προτεραιότητες μας. Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες, πρέπει να υποβληθεί κάτι σαν αντίδραση και μετά πρέπει να ξεκινήσει η δουλειά επανασύνδεση. Ουσιαστικά το πρόγραμμα το πενταετές βασίζεται πάνω σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η επανασύνδεση των Κερινιωτών που είναι διάσπαρτη τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την επιστροφή που έχει πάρα πολλές μορφές και προεκτάσεις θα έλεγα. Και ο τρίτος άξονας είναι σαφώς τα οικονομικά του Δημαρχείου, ώστε να προσφέρεται και η κινητήρια δύναμη να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτά τα σχέδια που έχουμε υπόψη να εκτελέσουμε. Οικονομική ενίσχυση για υλοποίηση του αντικατοχικού αγώνα. Με λίγα λόγια, αν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Καριόλου. Και όχι μόνο, διότι εκτός από τον είναι αόριστο αντικατοχικός αγώνας, μιλούμε για επιστροφή των Κερινιωτών πίσω στα δικαιώματά τους, όπως έχει ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα έχει στερηθεί, παρόλο το ότι είναι φορολογούμενος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα 37 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα δικαιώματα, πολύ σοβαρά, έναν πολύ σοβαρό αριθμό δικαιωμάτων του Κερινιώτη. Αυτό το πράγμα πρέπει να προσεχθεί και πρέπει να στηριχθεί. Αυτό χρειάζεται οικονομικά μέσα, αλλά και πολύ πολύ εθελοντική δουλειά. Μάλιστα. Κύριε Καριόλου, κάτι θα λέγατε. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΡΙΚ που μας δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τους Κερινιώτες πρώτα-πρώτα, οι οποίοι έδειξαν με την ψήφο τους ότι θέλουν να αλλάξουν πορεία. Επίσης το κίνημα οικολόγων που ήταν το μοναδικό κίνημα που εστήριξε την υποψηφιότητα. Και επίσης να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές αν καταλήγουμε εδώ, όλους τους Κερινιώτες. Ενδεχομένως να συνεχίσουμε ακόμη λίγο την κουβέντα μας. Μιας και έρχεται ο κύριος Περδίκης. Για να σας προλάβω. Που σας στήριζε το κίνημα των οικολόγων. Ήταν μια πράσινη υποψηφιότητα λοιπόν αυτή της Κερινιώτικη. Ήταν μια Κερινιώτικη, πολύ σωστά. Ευχαριστώ Γιώργο. Λοιπόν, να βάλει μικρόφωνο ο κύριος Περδίκης. Και να εκφράσω βεβαίως και τη χαρά μου που ένας καλός φίλος και μέλος των οικολόγων, που άξιζε από καιρό πιστεύω να ήταν δήμαρχος στο Δήμο Κερίνιας, κόντρα στα κατεστημένα τα κομματικά. Αυτό στέλνει πολλά μηνύματα. Ελπίζω να στείλει ευρύτερα μηνύματα η Κερίνια. Και δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι επειδή οι άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν οι Κερινιώτες ενάντια στα κόμματα τους. Όχι. Ψήφισαν γιατί από τους τέσσερις θεώρησαν ως καλύτερη επιλογή τον Γλάφκο τον Καριόλου. Και αυτό έχει σημασία. Δεν είναι ντε και καλά να πάμε κόντρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πρώτη φορά συμβαίνει. Δηλαδή, η αντιποψία σας υποστηρίζεται από τέσσερα κόμματα. Κοιτάξτε κύριε Κυπριανού, η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι
και οι τέσσερις κομματικές κεριγνιώτικες βάσεις δεν έχουν δείξει καμιά απαξίωση όσο αφορά τις αξίες και τις αρχές των κομμάτων, αν θέλετε, από τα οποία προέρχονται ή τα οποία υποστηρίζουν. Κάθε άλλο. Οι ηγεσίες των τεσσάρων κομμάτων έχουν στρέψει την πλάτη τους στις αρχές, τις αξίες των ιδίων τους των κομμάτων. Και είναι γι' αυτό που οι κεριγνιώτες ακολούθησαν αυτό που ακολούθησαν και ψήφισαν όπως ψήφισαν. Διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εάν άκουαν την φωνή των κεριγνιωτών τόσα χρόνια, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και λυπούμαι να πω ότι παρακολουθώντας τις διάφορες συνεντεύξεις σας, δεν φαίνεται καθόλου μα καθόλου οι πολιτικοί μας αρχηγοί να ακούν τα μηνύματα που στέλνουν οι εκλογές. Καθόλου. Κοφεύουν, εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν δικαιολογητικά. Εντάξει, ας συνεχίσουν. Και να ερμηνεύουν πάντα τα αποτελέσματα με έναν τρόπο εντελώς ιδιωτελή. Δηλαδή, βλέπουν αύξηση των ποσοστών, βλέπουν προοπτικές για τις προεκλογές. Το δικό σας το κίνημα πώς είδε τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων εκλογών? Σε ποσοστό συμμετοχή στα δημοτικά συμβούλια πάντα. Κοιτάξτε, είναι μικρά τα νούμερα. Εμείς κρατάμε ότι πετύχαμε την επανεκλογή μας στους μεγάλους δήμους που έχουμε περίπου το 33% των ψηφοφόρων μας, δηλαδή στο Δήμο Λευκωσίας και στο Δήμο Στροβόλου. Άρα θα έχουμε έναν οικολόγο να βοηθά τον κύριο Σαββίδη στο έργο του. Μετράμε την αποτυχία να εκλέξουμε στο Δήμο Λεμεσού. Δεν εκλέξαμε πάλι, για μας όμως είναι αποτυχία ότι δεν εκλέξαμε στο Δήμο Λεμεσού που είναι ο τρίτος μεγάλος δήμος. Δεν νομίζω ότι πήγαμε καλά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Η αποχή, όπως είπα και πριν, επηρεάζει περισσότερο τα λιγότερο οργανωμένα, τα λιγότερα εμπεδωμένα κόμματα, τα λιγότερο κατεστημένα κόμματα. Μάλιστα. Όσον αφορά το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Κυπριανού, έχουμε οικολόγο στο Τατσά? Όχι. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Μάλιστα. Δεν είχαμε ψηφοδέλτιο. Πόσα κόμματα έχετε ακούσει να κάνουν την ανάλυση που έχουμε ακούσει από το κίνημα οικολόγων? Κανένα. Μόλις έχετε ακούσει μια ειλικρινή και πολύ πολύ σωστή ανάλυση, το δεν πετύχαμε τους στόχους μας. Κατερίνα. Η συνάδελφη από το κανάλι. Λοιπόν, πάρει κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, όπου θα γίνει σε μερικά δευτερόλεπτα η ανακήρυξη του νέου Δημάρχου Κερίνιας, κ. Γλαύκου Καριόλου. Δημοτικές εκλογές 2011. Ο περιδήμων νόμος. Ανακήρυξη εκλεγέντος δημάρχου σύμφωνα με τα άρθρα 11.4 και 35.1. Επειδή ύστερα από το ένταλμα εκλογής που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 22 του περιδήμων νόμου διεξήχθηκε ψηφοφορία την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 για την εκλογή δημάρχου του Δήμου Κερίνιας της επαρχίας Κερίνιας. Και επειδή ύστερα από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της πιο πάνω ψηφοφορίας, ως δήμαρχος ανακηρύσσε το υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, το όνομα του οποίου δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα άρθρα 11.4 και 35.1 του περιδήμων νόμου. Γι' αυτό, εγώ ο Μάριος Παναγίδης, έφορος εκλογής δημάρχων και μελών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της επαρχίας Κερίνιας, ανακηρύσω τον Καριόλου Γλαύκο ως εκλεγέντα δήμαρχο του Δήμου Κερίνιας της επαρχίας Κερίνιας, ο οποίος έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας, το όνομα του οποίου δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Κύριε Καριόλου, συγχαρητήρια. Καλημέρα σας. Πρέπει να είμαι λακωνικός, γιατί η πραγματική τελετή ανακήρυξης Δημάρχου Κερίνιας δεν μπορεί να γίνει στη Λευκωσία. Θα γίνει στον Ναυτικό Όμιλο Κερίνιας. Είναι θέληση των κερινιωτών να μεταφερθεί νερό από την Πέτρα του Αρχαγγέλου στον Ναυτικό Όμιλο Κερίνιας στη Λεμεσό, όπου τα οχτώ μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αναγκασμένα να βαφτίσουν τον Δήμαρχο στη θάλασσα. Ευχαριστώ τους κερινιώτες.
Ευχαριστώ τους Κερινιώτες για την ψήφο τους και είμαι βέβαιος ότι μαζί τους, με τη βοήθεια τους, θα ανταποκριθώ στα πάρα πολλά καθήκοντα που μου έχουν αναθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε, να πάμε στον κύριο Καριόλο, θα τον έχουμε εδώ μαζί μας σε λίγο, αλλά να τον ακούσουμε τώρα με την Κατρίνα του Χαραλάμπους. Τώρα για τα συγκεκριμένα μας σχέδια, η πρώτη μας δουλειά είναι πρέπει εντός των επομένων 24-48 ώρων πρέπει να εκδοθεί μια ανακοίνωση αναφορικά με τη Δημόπουλος και τις υπόλοιπες υποθέσεις που θέτουν ένα ψευδοδίλημμα ή κάποιον περιθώριο μέχρι τις 29 του Δεκέμβρη, οπότε πρέπει να μιλήσουμε σαν Δημαρχείο. Και μετά είναι η άμεση σύνδεση των Κερινιωτών, ούτως ώστε να γίνει κατορθωτό μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να μαζευτούμε όλοι οι Κερινιώτες μαζί. Αυτά είναι τα πρώτα, οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσα στους επόμενους 2 με 3 μήνες. Επίσης, μέσα σε αυτούς τους 2-3 μήνες θα γίνει η κανονική, θα έλεγα εγώ, κερινιώτικη ανακήρυξη του Δημάρχου στον ναυτικό όμιλο της Κερίνιας, στη Λεμεσό, δυστυχώς, όπου θα μεταφέρουν από την πέτρα του Αρχαγγέλου που βρίσκεται στην Κερίνια μπροστά στη θάλασσα 8 λίτρα θαλάσσιου νερού. Τα 8 μέλη του Δημαρχείου θα βαφτίσουν τον Δήμαρχο και θα το ρίξουν στη θάλασσα. Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει εντός των επομένων 1 ή 2 μήνων. Μάλιστα. Έχετε κάνει και την ανατροπή, αν θέλετε, γιατί κατεβήκατε ως ανεξάρτητος και φαίνεται ότι οι Κερινιώτες ακολούθησαν την καρδιά τους, το ένστικτό τους και όχι τι τους είπαν τα κόμματα. Ουσιαστικά την ανατροπή την έχουν κάνει οι Κερινιώτες, γιατί ακριβώς δεν έχουν προσέξει ότι σταδιακά έχει ξεφύγει από τη σκέψη των πολιτικών μας η Κερίνια, δεν μιλούν καθόλου για την Κερίνια και αυτή ήταν μια πολύ ηχηρή απάντηση προς τους κομματικούς αρχηγούς και τους πολιτικούς αρχηγούς του Κυπριακού Κατεστημένου ότι πρέπει να ξαναφέρουν πίσω στο μυαλό τους την Κερίνια, πρέπει να σκέφτονται σωστά, λογικά, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε πάντοτε ο Κερινιώτης να νιώθει ότι έχει ελπίδα επιστροφή στην Κερίνια. Τα δικαιώματα των Κερινιωτών είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως όλων μας, και αυτό πρέπει να το ξέρουν, δεν πρέπει να το ξεχνούν. Η τελετή ανακήρυξης που θα γίνει στο ναυτικό όμιλο Κερίνιας είναι στη Λεμεσό. Είναι κάτι σαν έθιμο. Ο κύριος Γλάχος Καριόλου, είναι κάτι είναι αργότερα μαζί μας εδώ στο στούντιο. Ο Μάριος Παναγίδης, έφορος εκλογής δημάρχων και μελών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Επαρχίας Κερίνιας, ανακηρύσω τον Κότσα Πανεοπτόλεμο ως εκλεγέντα δήμαρχο του Δήμου Λαπίθου της Επαρχίας Κερίνιας, ο οποίος έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας, το όνομα του οποίου δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Λίγο τσάπα συγχαρητήρια. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συνδημότες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν σε αυτήν την τιμητική θέση για τον ιστορικό δήμο της Κομοπολής μας, της Λαπίθου. Και να τους διαβεβαιώσω ότι μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι βέλτιστο για τον τόπο μας, την επαρχία μας και την Κύπρο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανακηρύσω τα πιο κάτω πρόσωπα ως εκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καραβά της Επαρχίας Κερίνιας, με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 35 του περιδήμων νόμου. Παπαπέτρου Νικόλαος Νίκος, Δημοκρατικός Συναγερμός. Χατζηστεφάνου Μάρο, ΕΔΕΚ, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών. Μανώλη Παναγιώτης, Αγγέλα Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Μαουρί Λάμπρος, Δημοκρατικό Κόμμα.
Ιακωβίδης Λουκής, Αγγέλα Αριστεράς, Νέες Δυνάμεις. Ποταμί του Σωτήρα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Επιφανίου Δημητράκης, Αγγέλ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Ευτυχίου Δέσπο, Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Δήμαρχος Καραβάου, ξέρετε, έχει εκλεγεί και έχει ανακηρυχθεί χωρίς αυτή υποψήφιο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και εγώ να ευχαριστήσω για την άψογη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών που έγιναν στο Δήμο Καραβάκη, για τη συνεργασία που είχαμε μεταξύ τους υποψήφοι. Και ξέρω, γιατί είχα επαφή με όλους, ότι η δέσμευσή τους είναι να εργαστούμε όλοι συλλογικά σε πνεύμα ενότητας για να πετύχουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις του Δήμου Καραβά, οι οποίες είναι πολλές, πολύπλευρες, σε συνεργασία και με τους άλλους δημάρχους της επαρχίας Κερίνιας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανακηρύσω τα πιο κάτω πρόσωπα ως εκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερίνιας, της επαρχίας Κερίνιας, με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 35 του περιδήμων νόμου. Αμαξάρη Δήμου Θεσσαλία, Δημοκρατικό Κόμμα. Σιδεράς Γεώργιος, Δημοκρατικό Κόμμα. Κουρού Γιάννη Μουστάκα Μαρία, Δημοκρατικό Κόμμα. Θεοφίλου Γεώργιος, Δημοκρατικό Κόμμα. Νεοκλέους Τρίφωνας, Δημοκρατικός Συναγερμός. Βράχα Χριστοφορίδου Έλενα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Χαραλαμπίδης Μάριος, ΕΔΕΚ, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών. Γεωργιάδου Μαύρου Κλόη, Αγγέλ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Τα συγχαρητήρια μου σε όλους. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμπίθου της επαρχίας Κερίνιας. Ανακηρύσω τα πιο κάτω πρόσωπα ως εκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμπίθου της επαρχίας Κερίνιας, με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, όπως προκύπτει από τον αριθμό σταυρών προτίμησης, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 35 του περιδήμων νόμου. Αριστίδου Ξυφτέρης Παύλος, Αγγέλ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Μούρε του Παραδείσα Σούλα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Κάκουρου Καπνουλά Ελένη, Αγγέλ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Μούρε το Στεύκρου Ανδρέας, Δημοκρατικός Συναγερμός. Κρεμού Άννα Μαρία, Δημοκρατικό Κόμμα. Μινά Θεοκλή Δημήτρης, Δημοκρατικό Κόμμα. Κόμπος Ανδρέας, Αγγέλ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Αγγελή Αντώνης, ΕΔΕΚ, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών. Τα συγχαρητήρια μου σε όλους.
Ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε με τα μέλη των σχολικών εφορίων. Ξεκινήσουμε με τα μέλη της σχολικής εφορίας του Δήμου Κερίνιας. Ανακηρύσσω τα πιο κάτω πρόσωπα ως εκλεγέντα μέλη της σχολικής εφορίας του Δήμου Κερίνιας, της επαρχίας Κερίνιας, με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Βράχα Χριστοφορίδου Έλενα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Τοφινής Σταύρος, Δημοκρατικό Κόμμα. Πατσαλίδης Οδυσσέας, Δημοκρατικός Συναγερμός. Σταυρίδου Γερούδη Εμιλία Μιλίτσα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Στυλιανού Τασούλα, Δημοκρατικό Κόμμα. Κουμίδης Γιαννάκης, Ακέλ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Χαραλαμπίδης Μάριος, ΕΔΕΚ, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών. Συγχαρητήρια σε όλους. Θα προχωρήσουμε με τη σχολική εφορία του Δήμου Λαμπίθου. Ανακηρύσσω τα πιο κάτω πρόσωπα ως εκλεγέντα μέλη της σχολικής εφορίας του Δήμου Λαμπίθου, της επαρχίας Κερίνιας, με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Μαστραπάκου Κουμά Κρυστάλλα, Αγγέλα Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Παντέχη Παντούρη Γιοργούλα, Δημοκρατικό Κόμμα. Μούρε του Παραδίσα Σούλα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Μούρετος Τεύκρου Ανδρέας, Δημοκρατικός Συναγερμός. Σάβα Μούζουρος Νίκος, Αγγέλ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Αργυρίδου Σακαλή Ήβη, Δημοκρατικό Κόμμα. Πάσιου Μαρία, Ακέλ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Συγχαρητήρια σε όλους. Θα ολοκληρώσουμε με την ανακήρυξη των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων. Κοινότητα Ασώματος. Κοινοτάρχης Καραχάννας Αντώνης. Μέλη Ηλία Γεώργιος, Μαλτέζος Ηλίας, Χατζηζορζής Μάριος, Χατζηζορζής Αντώνης. Κοινότητα Βουνό. Κοινοτάρχης Πέτσας Πέτρος. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τους δημάρχους της επαρχίας Κερίνιας.